Με την κατηγορία της κατασκοπίας οδηγήθηκε σε Ισραηλινό δικαστήριο ο 55χρονος επιχειρηματίας Άλεξ Μαν. Συνελήφθη στις 11 Σεπτεμβρίου στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και στην κατοχή του βρέθηκαν φωτογραφίες της Αμερικανικής Πρεσβείας στο Ισραήλ. Σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας, το πραγματικό του όνομα είναι Αλί Μανσούρι και έχει γεννηθεί στο Ιράν. Έφυγε το 1980 για την Τουρκία και από εκεί το 1997 για το Βέλγιο με άδεια εργασίας. Νυμφεύθηκε Βελγίδα, άλλαξε όνομα και επώνυμο για να μην αντιμετωπίζει προβλήματα στο Βέλγιο. Αν και χώρισε, απέκτησε το 2006 τη βελγική υπηκότητα. Επέστρεψε στο Ιράν το 2007 για να νυμφευθεί αυτή τη φορά μια Ιρανή. Οι Ισραηλινοί πράκτορες αναφέρουν ότι στρατολογήθηκε από το στενό πυρήνα των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, που του υπέδειξαν να εγκαθιδρύσει εμπορικούς δεσμούς με Ισραηλινούς επιχειρηματίες, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες κατασκοπίας της Τεχεράνης, με αντάλλαγμα 1 εκατομμύριο δολάρια.